Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που συναντούμε έχουν να κάνουν με τα προβλήματα της μοδουλικής στήλης. Κυρίως στο επίπεδο της μέσης, ως φυϊκής μοίρας όπως το λέμε εμείς, ή του αφιένα, αντίστοιχα της αφιενικής μοίρας. Οι περισσότεροι άνθρωποι εργάζονται καθιστικά, είτε σε γραφείο είτε οδηγούν πολλές ώρες. Αυτό έχει αποτέλεσμα οι δίσκοι της μοδουλικής στήλης να δέχονται πάρα πολλά φορτία. Αυτό με τον καιρό μέσα εισαγωγικά μας δημιουργεί ένα πρόβλημα. Υπερβολικές πιέσεις πάνω στους δίσκους με αποτέλεσμα να προβάλλουν έξω από τα φυσιολογικά όρια. Αυτό έχει μια φθήνουσα πορεία η οποία έχει να κάνει ως εξής. Πρώτα γίνεται μια προβολή. Προβολή σημαίνει ότι ο δίσκος έχει βγει έξω από τα όρια του. Μπορεί να ξεκινήσει μια πίεση νεύρου από εκείνο το στάδιο. Πίεση νεύρου σημαίνει ότι εμείς θα αρχίσουμε να έχουμε μουδιάσματα σε κάποιο άκρο. Αν ας πούμε η δισκοπάθεια είναι σε επίπεδο στη μέση, θα έχουμε μουδιάσματα ή πόνο στο πόδι. Αν αυτό προχωρήσει κι άλλο και η προβολή γίνει κύλη, θα έχουμε ακόμα περισσότερο πόνο και μουδιασμά στο αντίστοιχο άκρο, ή χέρι ή πόδι. Όσο πιο μακριά είναι το σύμπτωμα της σπονδυλικής στήλης, τόσο πιο σοβαρό είναι το πρόβλημα. Παράδειγμα, αν έχω μια κύλη στη μέση, αν η πόνη είναι κοντά στη μέση ή και προς το γλουτό που είναι πολύ σύνηθες, το πρόβλημα ακόμα είναι πρώτου έως δευτέρου βαθμού. Όσο απομακρυνθεί και φτάσει μέχρι τα δάχτυλα, τότε έχουμε μια έντονη πίεση νεύρου και τα προβλήματα είναι έντονα. Δυσχέρεια στη βάδιση ή δυσχέρεια στο να κρατήσω, να πιάσω αντικείμενα αντίστοιχα στον αφιένα. Πέρα από την κλασική αντιμετώπιση της δισκοπάθειας, όπως είναι φαρμακευτική αγωγή, φυσικοθεραπεία και ανάπαυση, υπάρχει μια προηγμένη θεραπεία η οποία έχει αναπτυχθεί στην Αμερική και εφαρμόζεται παγκοσμίως. Αυτή η θεραπεία ονομάζεται spinal decompression στην παγκόσμια βιβλιογραφία, στα ελληνικά την ονομάζουμε αποσυμπίεση μοδουλικής στήλης. Ο στόχος αυτής της θεραπείας είναι να αποφορτίσει τους φορτισμένους δίσκους, να επαναφέρει το δίσκο στο φυσιολογικό του μέρος και να σταματήσει την πίεση του νεύρου. Η θεραπεία είναι απλή και ευχάριστη για τον ασθενή. Βέβαια, θέλουμε μια μαγνητική τομογραφία ή αξονική. Αυτό για να δούμε σε ποιο επίπεδο ακριβώς είναι η κύλη του δίσκου ή η προβολή, γιατί έχουμε την επιλογή να αποσυμπιέσουμε το συγκεκριμένο σπονδυλικό επίπεδο. Εφόσον έρθει ο ασθενής και είναι επιλέξιμος για τη συγκεκριμένη θεραπεία, ξαπλώνει στην ειδική συσκευή, είναι σαν κρεβάτι, βάζουμε στο σερβερ του υπολογιστή του μηχανήματος τα δεδομένα της μαγνητικής, φέρνει σε μια γωνία τη σπονδυλική στήλη και αρχίζει ευχάριστα και σταδιακά να αποφορτίζει τη μέση ή τον αφιένα. Σύμφωνα με τις παγκόσμιες έρευνες που έχουν γίνει, η μέση περίοδος θεραπείας κυμαίνεται από 15 έως 20 θεραπείες. Η κάθε θεραπεία κρατάει περίπου μισή ώρα, είναι ευχάριστη, μπορεί να κοιμάται την ώρα της θεραπείας ο ασθενής, δεν έχει καμία παρενέργεια για τον ανθρώπινο οργανισμό και η συγκεκριμένη συσκευή πληρεί όλες τις παγκόσμιες προϋποθέσεις εφαρμογής για ανθρώπους και έχει περάσει τα αυστηρά στάνταρτ του FDA της Αμερικής. Την περίοδο που ο ασθενής δέχεται τη συγκεκριμένη θεραπεία μπορεί να ακολουθεί κανονικά τις καθημερινές δραστηριότητες. Μπορεί να κάνει τη δουλειά του, μπορεί να κάνει τη γυμναστική του. Απλά επειδή ταυτόχρονα με τη θεραπεία της αποσυμπίεσης μοδουλικής στήλης θα του δώσουμε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα άσκησης να κάνει στο σπίτι, θα πρέπει να εφαρμόζει αυτό το πρόγραμμα, θα είναι ευχάριστο, δεν θα κρατάει πάνω από 10-15 λεπτά και το μόνο που θα του πούμε είναι να αποφεύγει συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά θα είναι ενεργός να κάνει ό,τι θέλει. Θα συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες.